Σε έντονα προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται πλέον οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, η οικονομία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ να κοντράρονται για άλλη μια φορά. Σύμφωνα με τον Αβεροφνεοφύτου, ο οποίος το πρωί επισκέφθηκε το λιμάνι Λεμεσού και το πλοίο TC of the Seas, οι τοποθετήσεις του ΑΚΕΛ ότι το κυβερνών κόμμα δεν συσπυρώνεται αποτελεί προσβολή. Και ποιο μήνυμα θέλουν να στείλουν? Θα είναι ένα δυνατό ΑΚΕΛ να κάνει τι? Να είναι η δύναμη και ο πόλος δίπλα από άλλες ομάδες αντίδρασης για να κάνουν τι στο κοινοβούλιο? Για να μπλοκάρουν την μάχη για την οικονομία? Και ο κυπριακός λαός έχει να επιλέξει. Ποιοι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα της οικονομίας? Πάλι ξεχνούν ότι κυβερνούν για 8 και πλέον χρόνια, απάντησε λίγο αργότερα το ΑΚΕΛ. Δεν τους αδικούμε που θέλουν για τους πολίτες να ξεχάσουν. Διότι στη συνείδηση των πολιτών, ακόμη και πολλών ψηφοφόρων τους, καταγράφονται ως η κυβέρνηση της αρπαχτής, των χρυσών διαβατηρίων, της θεσμικής διαπλοκής και της διαφθοράς. Ας μην αγχώνονται για το ΑΚΕΛ συνέχισε και ας λογοδοτήσουν για τις επιδόσεις τους που παίρνουν απροβίβαστο. Τελέστηκε σήμερα σε κλίμα βαθιά.